Θα γίνει και ανώλευκο, απλά λείπει η ονομασία για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία στο τέλος θα πανηγυρίσει. Έχω μαζί μου τους προπονητές και των δύο ομάδων, τον οικοδεσπότη σε εισαγωγικά Μάρκο Ασονίτη και τον Λούι τον Σαγαλή, προπονητή του ιστορικού Αχιλλέα Καϊμακλείου. Και να ξεκινήσουμε από τον φιλοξενούμενο. Βασικά τις ίδιες ερωτήσεις θα κάνουμε, γιατί δεν θα το σκοτήσουμε λόγω της ώρας, τέλος πάντων, που πιέζει, για τις 4 θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Κύριε Λούι, καταρχήν τι να περιμένουμε από το σημερινό παιχνίδι από την ομάδα σας? Η ομάδα μου σήμερα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα ρυθμό γρήγορο στο παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί για μας. Το σημαντικό είναι να ελέγξουμε το rebound για να μπορούμε να έχουμε τύχη στο παιχνίδι σήμερα, γιατί ο Απόπ έχει δυνατά κορμιά και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε μαζί είχαμε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Αν το ελέγξουμε αυτό, πιστεύω ότι θα έχουμε 50% τύχη στο παιχνίδι. Μάλιστα, πάντως, κατά την δική μου την άποψη, γιατί εδώ θα ήθελα μια γενική τοποθέτηση πρωτού σας αποδεσμεύσω, ότι αυτός δεν είναι ένας τελικός που αρμόζει στην ιστορία του Αχιλλέα. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Καλά, αυτό είναι βέβαιο, αλλά πώς και να το κάνουμε, αυτά είναι τα δεδομένα σήμερα και με αυτά πορευόμαστε. Ελπίζω στο μέλλον να αλλάξουν τα πράγματα και να ξαναδούμε τον Αχιλλέα εκεί που του αξίζει. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Λούι, κάθε επιτυχία στην ομάδα σας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στον οικοδεσπότη, τον προπονητή του ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Μάρκο Ασονίτη. Από εσάς τι να περιμένουμε να δούμε από την ομάδα σας? Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα του Αχιλλέα, γιατί με την ομάδα του Αχιλλέα παίζουμε μπάσκετ μέσα στο γήπεδο. Από την ομάδα μας πρέπει σήμερα να ελέγξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού, οπωσδήποτε τα rebound, πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να περάσουμε την μπάλα στο ζωγραφιστό που λέμε στο μπάσκετ, που τα ξέρεις καλά, και να χτυπήσουμε πάρα πολύ στο close-out. Μάλιστα. Λοιπόν, προηγουμένως έχω πει ότι για τον Αχιλλέα δεν είναι ο τελικός που αρμόζει στην πλούσια της ιστορία. Αυτό το γνωρίζει όλος ο καλαθοσφαιρικός κόσμος εδώ στην Κύπρο. Αλλά και για τον ΑΠΟΠ υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Εκπρόσωπος της πόλης της ΠΑΦΟΥ, η οποία ΠΑΦΟΣ αυτή τη χρονιά απουσίαζε από τα σαλόνια των μεγάλων. Ωραία, κάνουμε μια προσπάθεια φέτος με το συμβούλιο του ΑΠΟΠ να ξαναβρεθούμε στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Κανένας δεν μας έχει κρίσει φαβορί, μόνο η δουλειά μας. Άρα αρχίσαμε φέτος κάτι πολύ δύσκολο που ελπίζω να πάνε όλα καλά και να το καταφέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή του ΑΠΟΠ, να ευχηθούμε και στον ίδιο κάθε επιτυχία στην σημερινή αποστολή της ομάδας του. Κρίνεται ένας τίτλος και η δική μας ευχή βέβαια είναι να το κερδίσει ο καλύτερος και πάνω απ' όλα να κερδίσει το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τους δύο προπονητές και σε λίγο ξανά μαζί για την μετάδοση του τελικού Β1 και Β2 καλαθόσφαιρας ο Παπαντρών.